συμμετοχές. Φέι μου. FAY. Με ψάχνει στο Instagram, είναι εκτός, τον αγαπώ. FAY Σκορδά. Να σου δείξω το βρήκα. Με βρήκες. Το βρήκα. Με ακολουθείς. Εγώ σε ακολουθούσα πάντως. Τώρα περίμενε, θα δεις. Εντάξει, με ακολουθούσες. Δεν ξέρω. Είναι καινούργιο τώρα αυτό. Σε βλέπω πολύ. Σε ακολουθώ. Με ακολουθείς. Ναι. Πάρα πολύ. Ωραία, ακολουθιόμαστε στο Instagram. Λέει ο Χρήστος, μου το είπε ο Σκοπελίτης δηλαδή, ότι συνέχεια κυνηγάς και τη Βίκη και την Κωνσταντάκη. Η Βίκη με απειλεί ότι θα μου κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Γιατί? Γιατί δεν θέλει να βγαίνουν φωτογραφίες έτσι. Περίμενα να σου πω. Εκεί που κάνει μπάνιο, θα μπεις μέσα, θα βγάλεις μια φωτογραφία τύπου που είναι με το, έχω, με το κουρτινάκι. Έχω πολλές φωτογραφίες. Και αμέσως να δεις πόσο σου ανέβουν οι followers. Θα είσαι μια έκπληξη κάθε μέρα. Αυτό είναι γεγονός. Κοίταξε. Τι στημένες, εκεί που δεν το περιμένει Σταυροπούλου. Κοίτα, έτσι κι αλλιώς οι φωτογραφίες με τη Βίκη αυξάνουν πάρα πολύ τους followers μου. Να την προτιμάτε όταν τη βλέπετε. Η Σταυροπούλου πάει καλά στα likes. Στα social. Δεν έχει εκείνη. Δεν θέλει καθόλου. Δεν θέλει, δεν θέλει. Και την Κωνσταντάκη όλους τους. Σ' αρέσει. Η Κωνσταντάκη έχει. Η Κωνσταντάκη μου μαθαίνει κιόλας διάφορα πράγματα. Είναι πιο τις τεχνολογίες. Είναι πιο, ναι. Πιο της εποχής. Κοίταξε να δεις, εγώ πάντως βλέπω στο λογαριασμό σου και αρκετές με την Καβογιάννη, την οποία λατρεύω. Ναι. Και αυτή τα θέλει τα like της. Από τα γυρίσματα. Από τα γυρίσματα. Ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό την κουβέντα μας, γιατί σήμερα Δευτέρα σίγουρα έχετε ακούσει ότι στον Αντένα ξεκινάει ένα πολύ ωραίο σύριαλ. Όχι μόνο για τους τοπιούς που είστε εξαιρετικοί, αλλά και ο άνθρωπος που είναι από πίσω έχει υπογράψει πολύ πολύ καλές δουλειές. Όπως, πες μας λίγες. Κοίταξε, ο Λευτέρης Παπαπέτρου έχει υπογράψει καταρχήν τη μεγάλη μας επιτυχία, Τα Εγκλήματα. Τα Εγκλήματα. Όπου εκεί ήσουν με την Καβογιάννη, σωστά. Εκεί ήμουν με την Καβογιάννη, ήταν αδερφή μου. Τώρα η Καβογιάννη είναι σύζυγός μου. Είμαστε ζευγάρι. Ξανασυναντιέμαι λοιπόν με τη Μαρία σε ένα υπέροχο και πραγματικά ένα εξαιρετικό κείμενο του Λευτέρη Παπαπέτρου. Είχα πολύ καιρό να... Λέγαμε προχθές με τη Μαρία στο γύρισμα ότι πραγματικά είχαμε πολύ καιρό να διαβάσουμε σενάριο και να γελάς την ώρα που διαβάζεις, να γελάς την ώρα που το παίζεις. Είναι μια σειρά που νομίζω θα γράψει πολύ. Θα βλέπουμε αφήσει εποχή. Εδώ κάποια πλάνα από τα τιζεράκια χωρίς ήχο και στη συνέχεια είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί θα δούμε για πρώτη φορά ένα μικρό απόσπασμα από το σημερινό πρώτο επεισόδιο από την πρεμιέρα του σύριαλ, του καινούριου σύριαλ εδώ στον Αντένα, στο καλό γλυκιά μου Συμπεθέρα. Αλήθεια, θα δούμε. Βεβαίως και θα δούμε. Έκανα μεγάλο αγώνα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μα γιατί, θα σου πω γιατί τώρα. Το καλοκαίρι όταν είχε ακουστεί ότι θα γίνει αυτή η συνεργασία και ότι θα έρθουν τέτοια ονόματα στο κανάλι με την υπογραφή του Λευτέρη, ένας, έχει κάνει και το Κάρτο Παρτάλι, έχει κάνει το πολλά. Το Κάρτο Παρτάλι, το Τέρι μου. Το Τέρι μου, μιλάμε τώρα για επιτυχίες που έχουν μπει μέσα στα σπίτια μας και ο άνθρωπος μας έχει, με τις παραγωγές του τέλος πάντων, μας έχει κρατήσει συντροφιά. Και λέμε τώρα, εσύ, η Καβογιάννη την οποία εγώ τη λατρεύω, βλέπουμε εδώ τη Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία επιστρέφει στον Αντένα, ήταν παρουσιάστρια, επιστρέφει και μετά από αρκετά χρόνια. Νομίζω ότι η τελευταία της δουλειά ήταν το Παραπέντε τηλεοπτική. Νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος τώρα. Νομίζω και εγώ δεν θυμάμαι. Ναι, το νομίζω, Παραπέντε, ναι. Σωστά. Και άλλους τοπιούς τέλος πάντων. Ο Αλέξανδρος ο Λογοθέτης, ο Καναράκης, η Ιωάννα η Μαυρέα. Ο Καναράκης που κάνει τον Κινέζο. Ναι, ο Καναράκης που κάνει τον Κινέζο. Και διαβάσαμε τέλος πάντων κάποια πράγματα από την υπόθεση. Και συγκλονιστικό το ότι ό,τι θα δούμε σε όλη τη διάρκεια της σειράς είναι μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, εμείς θα δούμε επί της ουσίας πόσες μέρες από τη ζωή σας. Κοίταξε, 8 μέρες είναι, ο χρόνος που διαδραματίζεται η σειρά. Πολύ περίεργο και πρωτότυπο. Είναι περίεργο. Ξεκινάει την παραμονή των Capital Controls. Απέρσι. Είναι μια πραγματική, είναι πραγματικός χρόνος. Άρα είναι η Ελλάδα του πέρσι. Η Ελλάδα της μεγάλης στιγμής. Θα το λέγαμε, ας πούμε. Μάλιστα. Και τελειώνει την ημέρα του δημοψηφίσματος. Που σε όλες τις οικογένειες, άμα το σκεφτείς, ήταν διαφορετικές εκείνες οι μέρες.